Πάμε στα Σκόπια. Πάμε Σκόπια. Σταυροχερά και μελαγχολικά Σκόπια. Είναι εκεί η Ειρήνη Γκέλη, η καλή συνάδελφος δημοσιογράφος. Θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στα Σκόπια. Είναι γνωστό ότι φεύγουν κάποια αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετονομάζεται το αεροδρόμιο, κάποιες κεντρικές λεωφόρους τις μετονομάζουν επίσης, προκειμένου να κάνουν έτσι βήματα καλής θέλησης, προκειμένου να επέλθει μια λύση στο αποκαλούμενο Σκοπιανό. Την καλημέρα μας από Αθήνα. Καλή σας μέρα από τα Σκόπια. Και αυτό που επιθυμούν εδώ με τα βήματα που κάνουν είναι ουσιαστικά να κρατήσουν όσους έχουμε μιλήσει το όνομα Μακεδονία. Σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι υπάρχει μια συγκέντρωση εδώ παραδίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων. Θα συγκεντρωθούν λοιπόν πολίτες που, όπως μας είπαν εδώ, δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά θα ζητήσουν να μην χρησιμοποιηθεί ο όρος Μακεδονία. Όλη αυτή η συγκέντρωση μας είπανε ότι χρηματοδοτείται από πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Επίσης, να σας πω ότι συγκεντρώνονται υπογραφές για να μην αλλάξει το όνομα Μακεδονία. Περίπου έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής 10.000 υπογραφές, όπως τουλάχιστον εκείνοι υποστηρίζουν. Ανάμεσά τους είναι άνθρωποι διανοούμενοι, είναι ακαδημαϊκοί, είναι δικηγόροι, είναι γιατροί. Λένε ότι αν τυχόν αλλάξει το όνομα Μακεδονία, αυτό που φοβούνται είναι ότι θα χάσουν την ταυτότητά τους, ότι θα χάσουν την εθνικότητά τους, ότι θα χάσουν τη γλώσσα τους. Το ίδιο λοιπόν μας είπε και ένας δημοσιογράφος από τα Σκόπια, από ένα κανάλι που μιλήσαμε χθες μαζί του. Είπε ότι γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις στη χώρα. Κάποιοι λένε ότι εντάξει, δεν μας πειράζει, ας αλλάξουμε το όνομα αρκεί να μπούμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Κάποιοι άλλοι είναι αρνητικοί. Η αλήθεια μας είπε ότι βρίσκεται κάπου στη μέση. Ειρήνη, αυτές οι κινήσεις που... Επί της ουσίας αυτό που θέλουν είναι να μην αλλάξει. Ναι. Οι κινήσεις αυτές που κάνουν, δηλαδή το άγαλμα, από ό,τι ξέρω, το μετέφεραν, το έβγαλαν από την πλατεία, έτσι δεν είναι? Όχι από την πλατεία, έβγαλαν το άγαλμα από το αεροδρόμιο. Από το αεροδρόμιο. Από το αεροδρόμιο. Και θέλουν να... και θα αλλάξουν και το όνομα του αεροδρομίου. Σωστά? Ναι. Ναι, θα το κάνουν Διεθνές Αεροδρόμιο Σκοπίων. Ήδη λένε ότι έχουν κατέβει οι αρκετές πινακίδες, έχουν κάνει με το ονομασία. Ποια η λογική, αφού είναι Μακεδόνες? Ακριβώς, την έχουν ονομάσει Οδός Φιλίας. Οδός Φιλίας. Μάλιστα. Από... Και όλες αυτές είναι κινήσεις προκειμένου να έρθουν πιο κοντά σε συμφωνία. Ναι. Σε συμφωνία ή τα κάνουν όλα αυτά για να κρατήσουν πάση θυσία το όνομα Μακεδονία? Εδώ πέρα τώρα η Ειρήνη μας μεταφέρει ένα άλλο κλίμα το οποίο επικρατεί εκεί πέρα. Σου λέει ότι μαζεύουν υπογραφές, κάνουν συλλαλητήρια, ετοιμάζουν διάφορες ακτιβιστικές δράσεις, επιμένοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει όρος Μακεδονία. Υπάρχουν πολίτες, Ειρήνη, με τους οποίους... Ναι, γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι... Υπάρχουν πολίτες με τους οποίους να συνομίλησες και να σου είπανε... Δεν μας ενδιαφέρει, ας πούμε, να μην ονομαζόμαστε Μακεδονία, να οποιαδήποτε άλλη ονομασία, προκειμένου να επέλθει κάποια λύση. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε μαζί τους, είναι φιλικοί μαζί μας και μας λένε ότι εμάς δεν μας πειράζει αν αλλάξει το όνομα. Αλλά όπως σας είπα, ο δημοσιογράφος μας είπε ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Επίσης, πριν από περίπου ένα μήνα, είχαμε μια δημοσκόπηση, η οποία έλεγε ότι το 61% των πολιτών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας λέει ναι σε αλλαγή ονομασίας, δεν μας πειράζει, αρκεί να ενταχθούμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Σε αυτή τη δημοσκόπηση, λοιπόν, το 90 και κάτι, αν δεν κάνω λάθος, όσων είναι αλβανικής καταγωγής, έλεγαν ναι, δεν μας πειράζει να αλλάξει το όνομα. Απλά, ζώντας εδώ αυτές τις μέρες, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν τελικά να αλλάξει το όνομα Μακεδονία. Θεωρούν ότι δεν έχουν τίποτα άλλο δικό τους, ότι τους, με αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε ότι χάνουν την ιστορία τους. Μας είπαν μάλιστα ότι θα χάσουν ακόμη και τον τουρισμό τους χθες. Δηλαδή, γιατί έχουν τουρισμό έντονο. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται εδώ. Τουρισμό έχουν, αλλά η ιστορία θα μου επιτρέψει, δεν έχει να κάνει. Η δική τους ιστορία δεν είναι η Μακεδονία. Δικιά μας η ιστορία είναι η Μακεδονία και τουλάχιστον η ονομασία έχει να κάνει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία την ελληνική, όχι με την ιστορία των Σκοπίων. Έτσι, νομίζω. Τι νομίζεις, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, ναι. Αυτοί είναι τώρα Σλάβοι, οι οποίοι βρέθηκαν σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή πολλά χρόνια μετά τον Μέγα Αλέξανδρο κτλ. Χωρίς ουσιαστικά κάποια ταυτότητα, δεν είχαν κάποια ταυτότητα και προσπαθούν μέσω της Μακεδονίας να αποκτήσουν κάποια
ταυτότητα. Αυτό το οποίο λέει η Ειρήνη και είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το επισημάνουμε είναι ότι εκείνοι είναι αυτοί οι οποίοι καίγονται να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτοί είναι. Αυτοί έχουν το πρόβλημα αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι μια αδιάλακτη στάση δεν θα είναι υπέρ τους. Εκεί υπάρχει ειρηνικό γενικότερα κλίμα, δηλαδή ανάμεσα στους πολίτες που έχουν διαφορετικές απόψεις ή υπάρχουν και εντάσεις μεταξύ τους. Δεν υπάρχουν εντάσεις. Το κλίμα έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε εθνικιστικές οργανώσεις, κάνουν τις συγκεντρώσεις τους. Μάλιστα, μας είπαν ότι έγινε και ένα. Το είδαμε κιόλας, ότι έγινε ένα συλλαλητήριο τις προηγούμενες ημέρες, έκαψαν την ελληνική σημαία. Αυτά υπάρχουν, αλλά εντάσεις δεν υπάρχουν. Παλιότερα το κλίμα ήταν πολύ χειρότερο. Yeah. Να σας πω κάτι άλλο. Το ποτάμι που βλέπετε εδώ δίπλα μου λέγεται Βαρδάρης. Μία από τις ονομασίες λοιπόν που είχε προταθεί ήταν και το Βαρντάσκα. Και χθες λοιπόν ρώτησα τον δημοσιογράφο που μιλήσαμε μαζί του, ο οποίος κάνει διπλωματικό ρεπορτάζ σε ένα κανάλι εδώ των Σκοπίων. Λοιπόν, και είπα γιατί δεν θέλετε τον όρο Βαρντάσκα που σας προτείνετε. Και είπε ότι απλά ο όρος Βαρντάσκα είναι ένας γεωγραφικός προσδιορισμός. Απλά και μόνο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Λοιπόν. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μας από την Ελλάδα στα Σκόπια και σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή σου μέρα. Τους είχα πιο... δηλαδή τους βλέπω να το πιέζουν το πραγματάκι και, πιο πολύ και να το επιμένουν από ό,τι περίμενα. Και σκέψου ότι έχουν μαλακώσει πολύ τα τελευταία χρόνια γιατί έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Είναι ο κύριος Ζάεφ, ο οποίος είναι τουλάχιστον πολύ πιο μετριοπαθή σε σχέση με τους προκατόχους του και υποτίθεται ότι θέλουν να βρουν μια ναι, λύση. Όταν ακούσω ότι υπάρχει μερίδα ανθρώπων που ζουν στα Σκόπια και λένε ότι είναι η ιστορία μας. Καλά, εντάξει, τώρα θα είναι αστείο. Η ιστορία μας. Αστιώτες και ανιστόρητοι, αυτοί οι οποίοι τα λένε. Σαν να διεκδικούν να τους ονομάσουν λίγο Μακεδονία. Δηλαδή, από τη μία διεκδικούν ακόμα και από την άλλη μαζεύουν πράγματα, αγάλματα, αλλάζουν ονόματα. Δεν είμαστε πολύ Μακεδονία. Πάντως, το θέμα δεν μπορεί να λυθεί με ένα άγαλμα, μία λεωφόρο και ένα αεροδρόμιο. Βέβαια, τώρα έτσι. Έτσι. Δηλαδή. Και πάνε να τα βάλουμε τους Έλληνες που είμαστε ενωμένοι μια χρωθιά και ευχόμαστε να είμαστε ενωμένοι σαν μία χρωθιά. Σε τέτοια εθνικά θέματα. Θα θέλαμε να είμαστε ενωμένοι σαν να το θέσουμε έτσι λίγο πιο ρεαλιστικά στο αργάκι μας που είναι πάντα η αγαπημένη μας τρουμφίτα. Τουλάχιστον οι γοηρελαβίτες είμαστε. Γοηρελαβίτες, ναι. Ναι, βεβαίως. Και εμείς οι Μυτιλινοί ενδεχομένως. Αχ, ο κύριος Μπουτάρης. Λοιπόν, πριν πάμε...